Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Αλέξης έχει ξεπεράσει τα όρια εδώ και πολύ καιρό, γεγονός που δεν περνά απαρατήρητο από την Μαργαρίτα. Ο νεαρός θολωμένος από τον έρωτα του για την Μυρτάλη, σταματάει τα χάπια και βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο του. Αυτό που θέλει είναι να την σκοτώσει για να ησυχάσει. Βέβαια δεν θα το καταφέρει τόσο εύκολα. Η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου μόλις εισβάλλει στο δωμάτιό της έτοιμος να την πνίξει. Όταν την δει να κοιμάται θα μετανιώσει, θα μαζέψει το σκηνή και θα εξαφανιστεί. Δεν μπορεί να βλάψει τη γυναίκα που αγαπά τόσο. Μπορεί όμως να βλάψει κάποιον άλλον. Ο Αλέξης δεν θα διστάσει να δολοφονήσει τον νέο σύντροφο της μητέρας του. Ο Γράσιμος δείχνει ερωτευμένος με την Μαργαρίτα και κάνει τα πάντα για να την βλέπει ευτυχισμένη. Ο Αλέξης, έχοντας εκφράσει πολλές φορές την αντίρρηση του για αυτή τη σχέση, αποφασίζει να αναλάβει αλλιώς δράση. Δολοφονεί εν ψυχρό τον σύντροφο της μητέρας του και καλύπτει τα ίχνη. Βέβαια η Μαργαρίτα αρχίζει να υποψιάζεται πως ο γιος της κρύβεται πίσω από όλα και πίσω από τις φρικτές δολοφονίες. Θα τον καταδώσει στην αστυνομία ή θα σοπάσει ξανά. Μαργαρίτα και Αλέξης ξεχνούν πως είναι μάνα και γιος και στέκονται αντιμέτωποι με τον χειρότερο τους εφιάλτη. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.